Χαίρετε. Μετά από συνομιλίες με φίλους μελισσοκόμους στη σελίδα, αποφάσισα να φτιάξω αυτό το βιντεάκι για να σας εξηγήσω το πώς ρυθμίζουμε τη HIS HC300 και HC800 της Antec για να μας στέλνει email στο μελισσοκομείο μας. Γιατί είδα ότι πολλοί δεν μπορούσατε να τις ρυθμίσετε και τις παρατήσατε. Ενώ οι κάμερες αυτές είναι πολυεργαλείο για μας. Και από προσωπική εμπειρία έχω δει ότι δουλεύουν άπτεστα. Και οι μπαταρίες τους κρατάνε. Δηλαδή με 8 μπαταρίες μπορεί άνετα να τη βγάλει 1,5-2 μήνες. Και έτσι δεν είναι σαν τα GPS που θέλουν συνέχεια μπαταρίες και τα λοιπά, τα γνωρίζετε περισσότεροι. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, να το μιλήσουμε για τους πολύ αχάριους από την αρχή, είναι να ενεργοποιήσουμε μια κάρτα της COSMOTE. Αφού ενεργοποιήσουμε την κάρτα της COSMOTE, θα τη βάλουμε στο κινητό μας πριν τη βάλουμε στην κάμερα, θα ελέγξουμε ότι δουλεύει και θα βάλουμε ένα πρόγραμμα, ένα πακέτο. Βάλτε όποιο πακέτο θέλετε. Εγώ βάζω αυτό το 8,5 ευρώ που είναι για κλείσεις προς όλους και μου δίνει και 1 γίγα δώρο. Κάνουμε το reload για να πάρουμε το 1 γίγα στην κάρτα. Και μόλις τελειώσουμε με αυτά, βάζουμε την κάρτα στην κάμερα. Ωραία. Τώρα τα άλλα με τη ρυθμίση της κάμερας θα τα πούμε παρακάτω. Αφού κάνουμε αυτά, βάζουμε και τη memory στην κάρτα, μια mini SD ανάλογα το μοντέλο, και πάμε να δούμε πώς θα τη ρυθμίσουμε. Φτιάχνουμε 2 Gmail. Το ένα θα το χρειαστούμε για αυτό τις ρυθμίσεις που θα βάλουμε για να μας με τον κωδικό για να μας στέλνει η κάμερα τα email, και το άλλο για να το έχουμε στο κινητό μας, να υποδεχόμαστε τα email και τις φωτογραφίες βασικά από αυτά που μας στέλνει η κάμερα. Παρένθεση, όταν φτιάξετε τα email, εδώ είναι όλο το μυστικό, θα μπείτε στη διαχείριση λογαριασμού του email, θα πάτε στο ρυθμίσεις και έχει μια επιλογή απενεργοποίηση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών. Αυτό θα το απενεργοποιήσετε, γιατί αν δεν κάνετε αυτό, η κάμερα δεν παίρνει εξουσιοδότηση και δεν μπορεί να σας στείλει τα email. Εδώ είναι όλο το μυστικό, γι' αυτό οι περισσότεροι δεν έχουν ρυθμίσει το ίντερνετ και δεν παίρνουν τα email. Επίσης, άλλο ένα μυστικό είναι, αν μας τελειώσει τα megabyte από την πρώτη χρήση που κάναμε το reload, όλοι όταν βάζουμε WhatsApp, έχουμε με ένα δώρο, άμα μπούμε στο application, να στείλουμε σε φίλους megabyte. Αυτό καλό είναι να τα στέλνουμε στην κάμερά μας για να έχουμε πλέον megabyte. Αυτά.